Ώρα που τουριστικοί δήμοι καλούνται να ανταπεξέλθουν σε αυξημένα έξοδα, δεν εισπράττουν από το κεντρικό κράτος τα δικά του έσοδα από τα τέλη παρεπιδημούντων, γεγονός που έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην Κρήτη. Από το 24 το κράτος είπε ότι θα εισπράττει για λογαριασμό των δήμων τον τέλος παρεπιδημούντων, το μισό τοις εκατό, όπως είναι και το ακαθάριστο των εσόδων. Και μάλιστα απαγόρευσε να το εισπράττουν απευθείας οι δήμοι από αυτούς που το χρωστάνε στους δήμους. Πρωτοφανές. Γιατί? Γιατί θέλει να παίρνει προμήθεια, η οποία αρχικά είχε πει θέλει 20%, και πραγματικά τότε ήταν εξοργιστικό αυτό. Τελικά το κατέβασε στο 5%, με υποχρέωση όμως να το εισπράττει το κράτος, την απέτηση του Δήμου να κρατάει το 5% και να μας απαντεί το υπόλοιπο. Τώρα που μιλάμε λοιπόν, μας έχουν στείλει και ένα mail ότι για τον Απρίλιο δεν θα μας δώσουν λεφτά γιατί έχουν τεχνικά προβλήματα. Αυτό ίσως αποτέλεσμα σήμερα να διανύουμε το μήνα Μάιο, να μην έχει αποδοθεί τίποτα στην τοπική αυτοδιοίκηση, έσοδα δικά μας, δεν μπορούν να καταβληθούν και να υποβληθούν τα τέλη εκδεδομένων εστιατορίων, ταβέρνες κλπ. Οπότε δεν έχουμε εισπράξει απολύτως τίποτα. Εμείς όμως προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τους ναυαγοσώστες, την καθαριότητα, τις υψημένες ανάγκες που προκύπτουν σε σχέση με τη δραστηριότητα και την συγκέντρωση τόσου πληθυσμού στην περιοχή μας, αντιλαμβάνεστε. Όταν η πολιτεία δεν μας δίνει από τα κεντρικά έσοδα, αλλά δεν αποδίδει τα δικά μας τα έσοδα. Τουριστικοί δήμοι βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο, καθώς το κράτος, αν και εισπράττει για λογαριασμό τους τα τέλη παρεπιδημούντων, μέχρι σήμερα δεν τα έχει καταβάλει στους δήμους λόγω τεχνικών προβλημάτων, όπως επικαλείται. Το θέμα της έχετε να πάρετε μια δημοτική ενημέρωση από μένα που έχετε πληρώσει και δεν ξέρετε τελικά αν έχετε πληρώσει ή όχι, ο Δήμος αν έχει εισπράξει ή όχι και αν έχετε καθαρίσει φορολογικά ή όχι. Εντελώς είναι αλαλούμ. Διότι υπήρχε μια βάση, την είχε φτιάξει και πήγαινε οίκοθεν επιχειρηματίας, έβλεπε ο Δήμος τι εισέπρατε και μπορούσαμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα και εμείς και ο επιχειρηματίας. Το κράτος λοιπόν λέει: καταργώ τη δικιά σας βάση δεδομένων που είχε πληρώσει για να γίνει, κάνω μια καινούργια βάση δεδομένων. Πολύ δηλαδή τεχνικά ζητήματα. Και τεχνικά και ουσιαστικά και πολιτικά. Δεν μπορεί η πόρη που έχει θεσμοθετήσει στο Σύνταγμα την αυτοδιοίκηση για να λειτουργήσει αποτελεσματικά προς όφελος των πολιτών λόγω της καθυστερημένης απόδοσης ή της απώλειας κάποιων εσόδων από αυτή την τεχνική δεδαλώδη πρόβλεψη να μην μπορεί να εισπράξει η αυτοδιοίκηση. Πρέπει λοιπόν να το δούμε άμεσα. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Κοινοτήτων πρέπει να αναφέρει το πρόβλημα. Δεν έχει υπάρξει πλήρης διασύνδεση. Δεν μπορούν να υποβληθούν όλες τις κατηγορίες των εσόδων. Την ίδια ώρα, τουριστικοί δήμοι δεν έχουν καμία εικόνα σε σχέση με τους συνεπείς και ασυνεπείς επιχειρηματίες, όπως και τα χρηματικά ποσά που έχουν εισπραχθεί, με ό,τι προβλήματα αυτό συνεπάγεται, στην έκδοση δημοτικής ενημερότητας, με το ζήτημα να έχει προκαλέσει αναστάτωση στον επιχειρηματικό κόσμο. Και ο Δήμος Πλατανιά είχαμε κάνει παρέμβαση όταν είναι η διαβούλευση του νομοσχεδίου και είχαμε πει τότε ότι πρέπει τα λεφτά που εισπράττονται εντός 6 ημερών να αποδίδονται στο Δήμο με καταστάσεις και να γνωρίζουμε και εμείς ποιος πλήρωσε, για ποιο λόγο πλήρωσε και για ποιο διάστημα πλήρωσε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, συγγνώμη, θα το πω, είναι ένας κουβάς. Θα μας πούνε μεθαύριο πάρτε 70.000 ευρώ. Τι είναι οι 70.000 ευρώ, δεν ξέρει κανείς. Θα μυριστούμε τα νύχια μας μάλλον.